Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι η εικόνα στα ξενοδοχεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εν ώψη του εορτασμού του 15 Αυγούστου. Πάντως υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για την πορεία των τουριστικών εσόδων όλη αυτή την περίοδο και την τουριστική κίνηση σε όλη τη χώρα. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Ιάκωβο Παντελίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Παντελίδη. Καλησπέρα κύριε Βαγατσά, καλησπέρα και στο τηλεθεατή σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα όσον αφορά όλη αυτή την περίοδο την τουριστική στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και τι έχουμε και εν ώψη του 15 Αυγούστου? Κοιτάξτε, αυτή η περίοδος είναι η χαμηλότερη του 12 μήνου. Μάλιστα. Είναι μια περίοδος διακοπών, είναι μια περίοδος που οι εταιρείες είναι κλειστές. Έτσι, οι επισκέπτες του νομού Κοζάνης, που είναι συνήθως πασά του πελάτες της μίας μέρας, βρίσκονται σε διακοπές. Είναι η χαμηλότερη περίοδος. Τώρα, κάποιες έτσι μεμονωμένες κρατήσεις, στις οποίες υπάρχουν αυτές εδώ πέρα, εντάξει, δίνουν. Δεν είναι και τότε τίποτα το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Αυτά και. Κρατήσεις υπάρχουν καθόλου, δηλαδή τι εικόνα υπάρχει με την έννοια ότι παίρνει κάποιος να έρθει? Όχι μονάχα λόγω του COVID, πάντοτε αυτή την περίοδο τα ξενοδοχεία του νομού Κοζάνης είχαν τη χαμηλότερη κίνηση. Ανεξαρτήτως αν είχαμε έθιμα, γιατί να θυμηθούμε ότι έχουμε έθιμα στην περιοχή μας και στη Βλάστη και στη Σκιάτσα με τους καβαλάριδες γι' αυτό. Ήτανε μετά το 15 Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο, επειδή είχαμε πάρα πολλά πανηγύρια γύρω στην περιοχή μας, ήταν πόλος έλξης πολλών επισκεπτών από Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αυτά τώρα με την κατάργησή τους ουσιαστικά δεν υπάρχουν και οι πελάτες αυτοί έχουν ακυρώσει. Μάλιστα. Δεν κάνουν αυτές τις μετακινήσεις οποίες και είχαν συνηθίσει μέχρι πρότινος. Τώρα, η εικόνα που έχουμε την τελευταία περίοδο, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι? Δηλαδή, το πώς κινούνται τα ξενοδοχεία και τι μέλη γενέστε πλέον για το συγκεκριμένο κλάδο, που εντάξει, λόγω του COVID, λόγω της πανδημίας, έχει τεράστια ζημιά. Ανεξαρτήτως αν έρχονται τουρίστες από όλες άλλες χώρες πλέον. Βλέπετε τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, βλέπετε τα lockdown, τα τοπικά lockdown τα οποία έχουν επιβάλει. Αυτά όλα έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας. Βέβαια, πρωτίστως είναι η υγεία, αλλά από εκεί και πέρα η οικονομία συρρυκνώνεται. Και μην ξεχνάτε ότι ο χειμώνας, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, είναι πολύ δύσκολος. Είναι ένας χειμώνας ο οποίος από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάρτιο χρειάζονται τα ξενοδοχεία, γιατί έχουμε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα θέρμανση και θα δούμε πώς θα βγει ο υπόλοιπος ο χρόνος. Μάλιστα, είναι μια δύσκολη περίοδο, αυτό μου λέτε. Ναι, θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Ας ελπίσουμε, μην ξεχνάτε ότι όλοι οι γάμοι, οι περισσότεροι γάμοι έχουν ακυρωθεί. Είμαστε στην φάση και αυτοί οι οποίοι γίνονται είναι στις τάξεις των 100 ατόμων. Ουσιαστικά μια επιχείρηση με αυτά τα άτομα βγάζει ίσα ίσα τα έξοδά της. Μάλιστα, άρα είχατε αρκετές ακυρώσεις λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης για γάμους? Πάρα πολλές ακυρώσεις, σχεδόν οι περισσότερες. Οι περισσότεροι γάμοι έχουν ακυρωθεί ή έχουν μεταφερθεί για Οκτώβριο και κάποιοι για τον καινούργιο χρόνο. Μάλιστα. Η εγκύκλωση δηλαδή η οποία υπάρχει είναι ότι σε έναν γάμο, παράδειγμα, στο κέντρο διασκέδαση, στα δικά σας κέντρα, παράδειγμα, είναι μέχρι 100 άτομα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο υπάρχει. Φυσικά είχαμε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σε υπαίθριους χώρους, μην ξεχνάτε σε κτήματα και σε πισίνες. Σε οποίο φυσικά εκεί πέρα ήταν πολύ μεγάλο και θα μπορούσαν να υπάρχουν όλες αυτές οι αποστάσεις. Δυστυχώς όμως μετά από τα καινούργια κρούσματα τα οποία είχαμε, πήρε και εμάς η μπόρα με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα υπαίθρια και αυτό, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είναι μια οδηγία την οποία θα αποφύγουμε να την ακολουθήσουμε. Οφείλετε να την σεβαστείτε. Τώρα τα μέτρα παίρνετε κανονικά και εσείς, στα ξενοδοχεία και στους χώρους εστίασης? Πάντοτε όλα τα μέτρα τα παίρνουμε γιατί υγειονομικά πρωτόκολλα πρέπει να τα ακολουθούμε και μάλιστα ειδικά εμείς οι ξενοδόχοι ένα παραπάνω γιατί φιλοξενούμε κόσμο, κοιμίζουμε κόσμο. Και οφείλουμε να τα σεβόμαστε. Μάλιστα. Σεβόμαστε τους πελάτες και το προσωπικό μας. Μάλιστα. Κύριε Παντελίδη, τώρα και ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή είδαμε ότι ακυρώνονται εκδηλώσεις, δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, πανηγύρια. Απλά ένα-δύο έτσι πολιτιστικές, παράδειγμα, θα γίνουν τα πρέσπια στην περιοχή των Πρεσπών. Στο τέλος θα γίνουν και τα πρέσπια.
γιατί τίποτα δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Τα Πρέσπια δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Όταν κλείνει μια περιοχή και ιδιαίτερα η Φλόρινα τώρα που αυτή τη στιγμή, ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην συνεχίσει να έχει έτσι κρούσματα, γιατί μην ξεχνάτε, χθες είχε 4-5 κρούσματα, όπως και στη Φλόρινα. Ναι, έχει κάποια κρούσματα την τελευταία. Είναι ερωτηματικό για το πώς αν θα πρέπει να λειτουργήσουν τα Πρέσπια ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος και καλό θα ήταν να το δούνε μέσα στο γενικό κλίμα να είναι και τα Πρέσπια. Γιατί τα Πρέσπια δεν είναι κάτι διαφορετικό από κάποιες εκδηλώσεις, δεν είναι εκδήλωση των 100 ατόμων, μην το ξεχνάτε αυτό. Στα Πρέσπια πηγαίνει χιλιάδες κόσμος. Μάλιστα. Τώρα τι μήνυμα στέλνετε στην κυβέρνηση που μας ακούει αυτή τη στιγμή, στους αρμόδιους, για την επόμενη μέρα αυτού του κλάδου, ο οποίος βιώνει τεράστιες ζημιές και είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό και για τους ξενοδόχους. Η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί δίπλα στις επιχειρήσεις, δίπλα στην οικονομία. Θα πρέπει να δει πώς αυτές οι επιχειρήσεις αυτές, τόσο του τουρισμού γενικά με τα ξενοδοχεία όσο και τις εστιάσεις, πώς μπορούν να κρατηθούν. Γιατί μην ξεχνάτε, και δεν είναι την μόνο τα λόγια, τα λέμε, την βαριά βιομηχανία, είναι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να βρουν και αυτόν τον τρόπο πώς θα το στηρίξουν από τη στιγμή το οποίο το κλείνουν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούνε, γιατί όταν θα κλείσουν η μία μετά την άλλη επιχείρηση θα δημιουργηθεί, και ειδικά στη δική Μακεδονία, που το ποσοστό της ανεργίας είναι, μην ξεχνάτε, το μεγαλύτερο στη χώρα. Μάλιστα. Ωραία, συγκριθούμε τουλάχιστον να έχουμε... Προτάσεις υπάρχουν, σίγουρα το συζητάμε. Βγήκε κάποιο πρόγραμμα για κάποια ξενοδοχεία, τα οποία κάποια ήταν ανοιχτά στην περίοδο lockdown, με κάποιες βοήθειες τις οποίες μπορούν να πάρουν. Από εκεί πέρα όμως είναι τόσο λίγα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν τραβήξει όλους αυτούς τους μήνες. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση και ας ευχηθούμε να δούμε θετικές εξελίξεις στον κλάδο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή Παναγία. Γεια σας.